Γεια σας, μου αφήστε λίγο να κάνετε πως είστε σε ακόμα επεισόδιο. Λοιπόν, σήμερα θα κάνω μια μικρή εισαγωγή πρώτα. Λοιπόν, όπως ξέρετε, το Minecraft έχει επιστρέψει τον κόσμο. Όχι μόνο στην Ελλάδα, έχει περάσει το Fortnite κατά πολύ. Και μαζί με το trending που είναι το Minecraft, ξέρετε τι έχει δημιουργηθεί μαζί του? Έχουν δημιουργηθεί Minecraft memes. Οπότε σήμερα θα πάμε να τσεκάρουμε τα Minecraft memes που έχουν δημιουργηθεί τώρα που έχει ανέβει το Minecraft. Ευχαριστούμε τον σωτήρα μας πατέρα PewDiePie που έφερε πίσω το Minecraft και πλέον μπορούμε να βλέπουμε Minecraft memes. Πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ και μπρο μου όταν παίζουμε Minecraft το 2012. Me and the boys playing Minecraft το 2015. Oh. Γιατί είναι μόνος του? 2019, me and the boys playing Minecraft again. Yes! Η αλήθεια είναι ότι όλοι στην παρέα υπήρχε πάντα ένας τυπάς, ποτέ δεν το σταμάτησε. Για τόσο στενάχωρο, απλώς κοιτάχτε τον, ξέρω εγώ, είναι σε φάση, ελάτε παίξτε μαζί μου, μην παίζετε Fortnite. Καλό meme, καλό meme. Γενικά το me and the boys ήταν αρκετά καλό meme. Τώρα έχει ξεπεραστεί λίγο, αλλά καλό meme. Ο πλεισμένος ληστής φορούσε Minecraft κουστούμι, λέει αστυνομία. Και γράφει από κάτω τυπάς, ότι πας στο ταμείο. Oh man! Γενικά δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει το meme με το Creeper που κάποιος γράφει σε ένα Discord server Creeper, μετά κάποιος άλλος το συνεχίζει και λέει oh man από το κομμάτι του Captain Sparkles. Creeper, Creeper, Creeper. Oh man, oh man. So we back in the Creeper. Είναι απίστευτο. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ανθρώπους να συνεργάζονται μαζί για καλό σκοπό. Οκ. Okay. Το καλύτερο meme αυτό με το Creeper. Και εδώ ταιριάζει. Εδώ όντως ταιριάζει. What? Τι φάση? Μπορείς να κάψεις κάρβουνο? Αυτό είναι. Αυτό γίνεται όντως. Γράφτε μου κάτω στα σχόλια αν γίνεται όντως. Αν γίνεται όντως, αυτό είναι γαμάτο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε προφανώς. Εγώ παίζω Minecraft πάρα πολλά χρόνια. Οπότε όλα αυτά τα memes τα καταλαβαίνω πολύ εύκολα. Γιατί είμαι ανώτερος από εσάς, τα όντα που ξεκινήσετε να παίζετε τώρα Minecraft. Όσοι παίζετε χρόνια μαζί μου, καταλαβαίνετε ότι εμείς οι βετεράνοι του Minecraft μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα τα memes από τα άτομα που ξεκινάνε τώρα να παίζουν Minecraft. Αλλά μην ανησυχείτε και εσείς που ξεκινάτε τώρα. Θα σας πάρω από το χεράκι και θα πάμε μαζί να δούμε τα dope και dunk Minecraft memes. Ender Dragon. Εγώ μετά από 26 survival worlds, ξέρω εγώ, φορώντας full πανοπλία. Η αλήθεια είναι ότι ισχύει. Δηλαδή στην αρχή, ρε παιδί μου, όταν πρωτοπαίζαμε το Minecraft, είμαστε σε φάση, ω μαλάκο Ender Dragon. Και τώρα σε φάση, α, πάμε να το σκοτώσουμε για εκατοστή φορά, ξέρω εγώ. Για την πλάκα, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, ξέρω εγώ. Βαριόμαστε να χτίζουμε κάτι. Οπότε ας ξανασκοτώσουμε τον δράκο. Ο καημένος ο δράκος πρέπει να έχει φάει το μεγαλύτερο bullying bug στον κόσμο. Ειδικά τώρα μπορείς να τον αναστήσεις κάπως, νομίζω μπορείς να τον ξανααναφέρεις. Είναι σε φάση ότι τώρα θα σε σκοτώσω dead, τώρα θα σε σκοτώσω dead, τώρα θα πεθάνει dead. Και απλώς του κάνεις bullying. Η πιο εύκολη τερπαγίδα που μπορείς να κάνεις, παιδί μου, στο Minecraft για να κάνω Doctor Strange. It's a simple spell, but quite unbreakable. Θυμάμαι ότι αυτό ήταν τόσο γελίο που κανείς δεν μπορούσε να την πατήσει, ξέρω εγώ, με αυτό. Και απλώς παγιδεύαμε zombies μετά από κάποια περίοδο. Τα zombies είναι ηλίθια. Εγώ, ξέρω εγώ, πηγαίνοντας βόλτα χωρίς να κοιτάζω κάτω. Το Ραφίν. I'm about to end this man's whole career. Αν είχα ένα ευρώ κάθε φορά που έπεφτα σε ένα Ραφίν ή γενικά σε μια τρύπα, τώρα θα είχα πάρα πολλά λεφτά. Και πάλι το ίδιο format. Και εγώ κοιτώντας κάτω σε ένα ραβίν, ο σκελετός από πίσω μου. I'm about to end this man's whole career. Και μετά πέφτεις στη λάβα, πεθαίνεις και sad story. Steve in a new world, survival world. Και ξέρω εγώ, Captain America εκεί πέρα σπάει με τα χέρια το ξύλο. Το γενικά με το Minecraft είναι γαμάτο, γιατί ξεκινάς το world και είσαι εκεί πέρα με το χέρι ο Steve εκεί πέρα και σφάσει. Και απλώς παίρνει, ξέρω εγώ, ένα ξύλο, ρε παιδί μου. Κοπανάει το ξύλο μέχρι να σπάσει. Going to Area 51 to see Edgar's aliens. Δεν το θέλω αυτό. Όχι. Αλλά πας στο Area 51 για να βρεις μια χρονομηχανή να σε πάει πίσω στις παλιές καλές μέρες. Και είναι, ξέρω εγώ, αυτό το κομμάτι από το soundtrack του Minecraft που έχει το wallpaper το συγκεκριμένο. Ωρε φίλε. Αυτό είναι όντως πόσο 2013, ξέρω εγώ, 14. Δεν κλαίω, εσείς κλαίτε, δεν κλαίω. Εγώ με το sharpness 5 diamond σπαθί μου. Ένα κοπάδι γελά. Καλό μιμ. Μ' άρεσε. Καλό μιμ. Αυτό το χοντρό κοτόπουλο. Κάντε από φώτη για να το βοηθήσει να χάσει βάρος. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το μεταξύ το νέο μιμ με τα καταραμένες εικόνες του Minecraft. Είναι πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει ποτέ να γίνουν στο Minecraft. Ποτέ. Πες να υπάρχει στο Reddit. Να το. Και στο Minecraft είμαστε. Τι είναι αυτό? Καταραμένη Minecraft εικόνα. Γιατί το chest είναι έτσι? Όχι. Σβήστο. Κάψτο με φωτιά. Κοίτα εδώ πώς είναι τα chest. Nether chest. Και λέει σε πηγαίνει σε ένα μέρος που έχει full chest. Άδεια. Αλλά full chest. Το άλλο. Το tall chest μου θυμίζει το. Από ένα επεισόδιο. Τον ξάδερφο του Bob Scar. Τώρα ας πούμε αυτό τι είναι? Όχι. Δεν το δέχομαι. Δεν γίνεται να είναι έτσι. Το νερό πρέπει να μπει σε κουβά. Πρέπει να πάρεις το κουβά
και να βάλεις το νερό μέσα. Για να έχεις water bucket. Με αυτόν καταραμένη Minecraft εικόνα. Μου είχαμε στο ονομάσιο το μεταξύ το τίτλο του βίντεο. Καταραμένο Minecraft. Είμαι πολύ περήφανος για τον. Κάντε like άμα σας άρεσε το clickbait και σας. Μας κατάνε clickbait, βλέπουμε όντως καταραμένο Minecraft. Κάνε like, αλλιώς η κατάρα του Minecraft θα βρει και σένα. Και πάτε το subscribe και το καμπανάκι. Βλέποντας τους φίλους σου να πεθαίνουν στο hard mode. Εντάξει, δεν μας νοιάζει και τόσο. Βλέποντας το σκυλί σου να πέφτει μες στη λάβα. Όχι, όχι τα ζωάκια μου, όχι μες στη λάβα. I lived bitch. Και χαίρομαι από αυτά τα golems, το τεμ, ξέρω εγώ τι σημαίνει. Πολύ καλό meme. 9 στα 10. Του δίνω 9 το τεμ στα 10. Δεν έχω δώσει βαθμολογία σε κανένα άλλο meme, αλλά αυτό το δίνω 9 το τεμ στα 10 γιατί το αξίζει. Χρησιμοποιώντας τη φόρμα του Drake. Χρησιμοποιώντας έναν Minecraft villager, γιατί γίνεται πιο δημοφιλές. Αυτό είναι. Από εδώ και πέρα θα χρησιμοποιούμε αυτό το format, γιατί μπορούμε. Τώρα θέλω να με προσέξετε πάρα πολύ σοβαρά. Αν καταλαβαίνετε αυτή την εικόνα, τότε έχετε διαστραμμένο μυαλό. Αν καταλαβαίνετε αυτή την εικόνα, νομίζω ότι έχετε δει αρκετά από το ίντερνετ και πρέπει να κλείσετε το ίντερνετ αυτή τη στιγμή. Αν δεν την καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται από τίποτα. Επόμενο meme! Βασικά, όχι, πρέπει να το κάνω PewDiePie style. Next meme! Εγώ σπονάροντας το Witherstone. Αυτό είναι τέλειο. Του βάζω 3 κεφάλια στα 5. Παιδιά, νομίζω ότι η τεχνολογία στο Minecraft έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Εδώ πέρα μάμπο Τζάμπο, γνωστός YouTuber για τα Redstones, σου μαθαίνει πως να φτιάχνεις ένα αληθινό nuclear reactor στο Minecraft. Πλέον κι εσείς μπορείτε να φτιάξετε και να το έχετε στο σπίτι. Τα Silverfish, όταν επιτίθεσαι σε ένα από αυτά μέσα στο Portal Room. So, you have chosen death. Καλό μιμ, καλό μιμ. Εγώ κατά λάθος χτυπάω ένα villager, το Iron Golem. You are the enemy of the people. Χτυπάω ένα villager. Είσαι ο εχθρός της ανθρωπότητας. Γίνομαι πολύ easily entertained με τα Minecraft memes. Γενικά με τα memes είμαι σε φάση, ξέρω εγώ, σκρολάρω και βλέπω ένα meme σε φάση. Και τώρα με τα Minecraft memes απλώς τα θεωρώ πολύ αστεία γιατί δεν ξέρω. Το Minecraft edit που έκανα. Οκ, okay, για να το τσκάρουμε. Όλα ρε φίλε, αυτά τα μονταζάκια που κάνουν είναι πολύ γαμάτα. Ειδικά ξέρω εγώ που απλώς τον σβήνουνε ρε παιδί μου και βάζουνε τα items. Μαλάκα, αυτό γαμάει, αυτό γαμάει. Μπράβο, μπράβο, έτσι τέτοιο ωραίο μονταζάκι να κάνετε. Οι άνθρωποι στις ταινίες. Θα πνιγώ επίσης οι άνθρωποι στις ταινίες. Κοίτα πόση ώρα μπορεί να κάτσει μέσα από το νερό. Γιατί έτσι λειτουργεί στις ταινίες. Μπορείς να κάτσεις στο νερό για πάντα. Έχεις πει εκεί πέρα τα πόσια σου γκλουκ γκλουκ γκλουκ. Και μπορείς να κάτσεις πλέον για πάντα κάτω από το νερό. Γιατί έτσι οι άνθρωποι στις ταινίες. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος ενός επεισοδίου που βλέπουμε Minecraft memes. Ελπίζω σας άρεσε το βίντεο. Ελπίζω σας άρεσαν τα Minecraft memes. Και ελπίζω να συνεχίζουν να έρχονται. Μην ξεχάσετε να κάνετε like αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Ένα subscribe στο κανάλι επίσης αν σας άρεσε. Και για να μην ξεχνάω, έχουμε φτιάξει με τους 404 ένα Discord server. Θα είναι το δεύτερο Discord link που θα έχω βάλει. Από πάνω δικό μου Discord server. Μπορείτε να μπείτε σε όποιον θέλετε. Θα σας πρότεινα να μπείτε και στους δύο. Αξίζει. Τώρα απλώς είναι εδώ πέρα που πετάω, ξέρω εγώ έτσι τα πράγματα. Όλα. Πετάω όλα τα. Να μου κάνετε εκεί πέρα. Subscribe, πάρτο. Follow, πάρτο. Discord, πάρτο. Δύο Discord είναι. Οπότε πάρτο και αυτό. Οπότε ναι, κάντε αυτά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά. Ήμουν ο Muffin. Τα λέμε. Γεια σας.